Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο μακιγιάζ αποκλειστικά και μόνο με προϊόντα Golden Rose, οπότε είναι ένα οικονομικό μακιγιάζ. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, θέλω να σας πω ότι το δέρμα μου είναι σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και αυτό φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο, γιατί έχω τρομερή ξηρότητα λόγω του κρύου, οπότε θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Δεν φταίει κάποιο από τα προϊόντα, απλά το δικό μου δέρμα αυτή την περίοδο ξεφλουδίζει τρομερά. Οπότε, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, εάν σας αρέσουν τα βίντεο με μακιγιάζ, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε αυτό το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί θα έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό με προϊόντα Golden Rose. Ουφ, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με το Mattifying and Pore Minimizing από Golden Rose. Είναι ένα primer του οποίου η αγγλία είναι εδώ και όσο το χρησιμοποιείτε ανεβαίνει προς τα πάνω. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη μορφή και φυσικά βγαίνει διάφανο στο δέρμα σας. Βοηθά το μακιγιάζ να κρατάει όλη μέρα, ειδικά αν δεν έχετε καμία τρίχα στα χέρια σας. Θα είναι ακόμα πιο ιδανικό. Βοηθά λοιπόν και με τη λιπαρότητα την οποία μπορεί να εμφανίσετε και με το να γεμίσει τους πόρους. Χρησιμοποιώ αυτό εδώ το εκπληκτικό πινέλο, είναι πυκνό, ό,τι πρέπει λοιπόν για να ταμπονάρεις το προϊόν πάνω στο πρόσωπό σου και θα πάμε στο foundation. Χρησιμοποιώ το Long Stay Matte Foundation SPF 15. Η φόρμουλα του δεν έχει oil, δηλαδή δεν έχει κάποιο έλαιο, οπότε είναι ιδανικό για λιπαρές. Είναι το νούμερο 3. Βάζω λοιπόν λίγο στο πίσω μέρος του χεριού μου, παίρνω με το πινελάκι μου και απλώνω στο πρόσωπο. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι σημαίνουν για εσάς τα Χριστούγεννα. Σημαίνουν δώρα, σημαίνουν οικογένεια, σημαίνουν ας πούμε να αναλογιστείτε κάποια πράγματα που κάνατε μέσα στη χρονιά. Είτε αυτά είναι οι επιτυχίες σας, είτε είναι οι αποτυχίες σας. Το δέρμα μου είναι πάρα πολύ ξηρό, οπότε συγχωρέστε το αν δείχνει λίγο κάπως καθ' όλη τη διάρκεια του μακιγιάζ. Χρησιμοποιώ το Correct and Conceal, είναι στην απόχρωση 01 Light to Medium, όπου έχει 1, 2, 3, 4, 5 concealers και εδώ έχει μια πούδρα η οποία έχει SPF 20, οπότε χρησιμοποιώ αυτές τις δύο αποχρώσεις για κάτω από το μάτι. Ίσως βάλω και λίγο αποσωμών. Για να δω. Να, νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Οπότε αυτές τις τρεις αποχρώσεις. Wow. Έχει αρκετά καλή κάλυψη, μ' αρέσει και μ' αρέσει που μπορείς να παίξεις με τους διαφορετικούς υποτόνους και να διαμορφώσεις το κατάλληλο χρώμα για σένα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Επίσης, αφού έχει τόσο καλή κάλυψη, ας το βάλουμε και στον Bubby, όπου εδώ δεν έχω ξαναβγάλει Bubby, παιδιά, ποτέ. Bubby λέμε την ακμή και τα υπερβολικά μεγάλα σπυράκια σε αυτό το κανάλι, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη. Καλύπτει και τα λάθη του παρελθόντος αυτή η παλέτα. Θα τη χρειαστώ τότε. Την ακούτε τη Σιρήνα απ' έξω. Ποιος έκλεψε ποιον χριστουγεννιάτικα, Θεέ μου, δεν θα μονιάσουμε ποτέ. Με αυτό εδώ το πινελάκι θα πάρω την πουδρίτσα και θα την βάλω κάτω από τα μάτια. Συγχωρέστε την ξηρότητα, δηλαδή ειδικά εδώ, εντάξει τι να πω. Φαίνεται πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Sorry. Παίρνοντας αυτό εδώ το τεράστιο πινέλο και φυσικά μια πάρα πολύ αγαπημένη μου πούδρα, την έχετε δει τόσες μα τόσες φορές στο κανάλι μου, είναι η Long Stay στην απόχρωση νούμερο 02. Έχει καθρεφτάκι, είχε και ένα puff, αλλά το πέταξα. Τη βάζω λοιπόν σε όλο μου το πρόσωπο. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει αρκετά καλή διάρκεια και την βάζω ταμποναριστά, δεν κάνω αυτή την κίνηση. Η συγκεκριμένη πούδρα, αν δεν έχετε πολλές ατέλειες, βάζοντάς τη με το puff, σας κάνει και καλή κάλυψη. Το ξέρω και εμένα με ενοχλεί αυτό το σημείο και εμένα με ενοχλεί. Πάμε στο Contour Powder Kit. Τα συγκεκριμένα τα kits, τα οποία περιέχουν bronzer, highlighter κλπ, κυκλοφορούν πάρα πολύ στην αγορά. Η Golden Rose έχει βγάλει πολύ καλές αποχρώσεις και εννοείται σε οικονομική τιμή. Κάνω λοιπόν μία μίξη, κυρίως αυτόν εδώ, τον δύο, αλλά παίρνω περισσότερο από το έτσι πιο ψυχρό καφέ και κάνω τα κοψίματά μου, δηλαδή προσπαθώ να δημιουργήσω γωνίες στο πρόσωπο, κάνοντάς το και πιο αδύνατο. Ακολουθώ λοιπόν αυτήν εδώ τη γραμμή
όχι πάρα πολύ κάτω, περιμετρικά του προσώπου, λίγο η μύτη, ελάχιστα, και από εδώ κάτω, παίρνοντας την ανοιχτόχρωμη απόχρωση, έχοντας σκουπίσει καλά το πινέλο σας, μπορείτε να σβήσετε τα κοψίματά σας και να τα κάνετε πιο κοφτερά, να δείχνουν. Εάν θέλετε. Δεν είναι ακριβώς highlighter η απόχρωση που έχει το kit αυτό πάντως. Highlighter stick, απόχρωση 2 bright pink, είναι αυτό εδώ λοιπόν. Θα το πάρω με αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό για highlighter ειδικά. Και θα το βάλω ψηλά στα ζυγωματικά μου. Θέλω απόλυτο έλεγχο της ποσότητας, γι' αυτό δεν το βάζω κατευθείαν από το stick, το οποίο βλέπετε πόσο όμορφη και διακριτική λάμψη αναλόγως πόσο θα το χτίσετε σας δίνει, ειδικά εδώ στο άνω χείλος. Δεν θα μείνουμε εκεί, φυσικά θα πάμε και σε δεύτερο highlighter, γιατί η Κωνσταντίνα αγαπάει τη λάμψη, ειδικά τα Χριστούγεννα, δεν το συζητώ. Terracotta Stardust, απόχρωση 108, είναι το shimmer highlighter. Παιδιά, τι είναι αυτό, Θεέ μου, θα πάρω πολύ από αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου αρέσει είναι ότι η Golden Rose δεν δείχνει κανένα έλεος, 9 γραμμάρια highlighter, γιατί έτσι μπορούμε. Θα το βάλω λοιπόν ακριβώς από πάνω, θα κάνω το λεγόμενο τούρτα. Παίρνοντας λοιπόν αυτό εδώ το καταπληκτικό πινέλο, είναι τέλειο για κοψίματα και το χρησιμοποιώ τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, το έχω λιώσει το συγκεκριμένο. Θα πάρω μόνο την ψύχρη απόχρωση και θα κάνω λίγο πιο έντονα τα κοψίματά μου. Όταν τα έχετε αναμίξει τα κοψίματά σας και βλέπετε ότι θέλετε λίγο περισσότερο, μπορείτε με αυτό εδώ το προϊόν να τα κάνετε πιο... Θα μου πεις πόσο πολύ. Πάρα πολύ. Αν έχεις οβάλ πρόσωπο, και ειδικά εδώ στη μύτη, το συγκεκριμένο πινέλο, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο βολεύει. Προτιμάτε έντονα κοψίματα για το μακιγιάζ σας ή έτσι πιο απαλά χρώματα στο πρόσωπό σας? Έντονα κοψίματα. Παίρνω την πουδρίτσα και διορθώνω ξανά. Γενικά στα κοψίματα αφιερώνω χρόνο, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ειδικά στο πρόσωπο το δικό μου που είναι οβάλ και θέλει κόψιμο από παντού. Και τώρα που μπορείτε να δείτε πολύ καλύτερα την ξηρότητα στα μάτια μου, ειδικά από κάτω, θα χρησιμοποιήσω το brow color. Έχω δύο αποχρώσεις, αυτή είναι η 01 και αυτή είναι η 02. Λοιπόν, το βουρτσάκι αυτού του προϊόντος είναι όνειρο, είναι ό,τι πρέπει για τα φρύδια, προσφέρει και χρώμα αλλά και προφανώς διάρκεια στο αποτέλεσμα. Καθώς εγώ δεν έχω τρομερά κενά στα φρύδια μου, μπορώ να τα γεμίσω χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το προϊόν. Η Golden Rose φυσικά, για όσες έχετε κενά στα φρύδια σας περισσότερο από μένα, έχει και εκπληκτικά προϊόντα φρυδιών, μολυβάκια κλπ. Έχω ενθουσιαστεί με το συγκεκριμένο προϊόν, παιδιά, δείτε. Εντάξει. Με την απόχρωση 2 μπορείτε να πάτε εξωτερικά που είναι λίγο πιο σκουρόχρωμη, δηλαδή να σας δείξω. Αυτή είναι η 2 και αυτή εδώ είναι η 1. 1 και 2. Οπότε λοιπόν βάζω την 1 στην 1. Με πολύ ελαφρύες κινήσεις να κάνετε κάτι σαν ombre στα φρύδια σας. Αυτό θα δώσει έτσι περισσότερη διάσταση στα φρύδια σας, δηλαδή δείχνει φυσικό, αλλά έχει σίγουρα διαφορά από το να έκανες όλα σου τα φρύδια με ένα χρώμα, έτσι. Βάζω το Long Stay Eyeshadow Stick, έχω την απόχρωση 15, έχουν και εξιστρούλα στο πίσω μέρος, το οποίο είναι το λευκό, και θα το βάλω σε όλο το μάτι, μέχρι και κάτω από το φρύδι, και θα το αναμίξω με το δάχτυλό μου. Αυτό θα βοηθήσει, καθώς είναι και η άσπρη απόχρωση, να δώσει μεγαλύτερη ένταση στις σκιές που θα βάλουμε. Θέλω σε όποιον έχει σκάσει το δέρμα του και αυτού νου από το κρύο να πατήσει like σε αυτό το βίντεο, για να ξέρω ότι δεν είμαι μόνη μου. Επιλέγω γκρι και ασημί. Χριστούγεννα είναι, γιορτές έχουμε. Λοιπόν, το γκρι είναι η απόχρωση 03 και το ασημί απόχρωση 02. Βάζω λοιπόν το 03 στην κόχη
αυτό και τελειώσαμε. Όχι, εντάξει. Και παίρνοντας αυτό εδώ το πινέλο, ειδικά με τη μικρή του τη γωνία, αναμειγνύω το γκρι. Το πάω και λίγο προς τα πάνω, προσπαθώντας να μην ασκώ σχεδόν καθόλου πίεση, για να μην χάσω την απόδοση του χρώματος που μόλις έβαλα. Εάν φοβάστε αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να πάρετε λίγο με το πινέλο σας, τσακ, και να βάλετε, για να έχετε την ακρίβεια που θέλετε εσείς. Παίρνω το blending brush και αναμειγνύω το γκρι, ειδικά προς τα πάνω, και τοποθετώ το ασημί, το οποίο είναι το νούμερο 2, στο κέντρο του ματιού. Και επίσης, επειδή είναι μολυβάγι, μπορεί να με βοηθήσει με την ακρίβεια, δηλαδή να το βάλω κατευθείαν στο κινητό μου βλέφαρο, χωρίς να εμποδίσω το χρώμα που έχουμε βάλει στην κόχη. Με τη flat μεριά του διπλού πινέλου, που δεν έχει ακουμπήσει πουθενά, αναμειγνύω λίγο το χρώμα. Όπου αισθάνεστε ότι έχετε χάσει την ένταση, γιατί βάλετε λίγο παραπάνω πίεση με το πινέλο, χτίζετε ξανά το χρώμα. Καμιά φορά οι σκιές σε σκόνη δυσκολεύουνε, οπότε αν είστε αρχάρια, δοκιμάστε τις συγκεκριμένες σκιές που είναι σε μορφή stick και πείτε μου τη γνώμη σας. Και τώρα, κοιτάμε το look και όπου θέλουμε περισσότερη ένταση στο χρώμα, στο οτιδήποτε, προσθέτουμε. Θα πάρω λίγο από την γκρι σκιά και το μικρό κοφτό μου πινελάκι και θα τη βάλω κάτω από το μάτι, ελάχιστη. Δεν πάω μέχρι μέσα-μέσα, πάω περίπου μέχρι τα 3 τέταρτα του ματιού, για να μην κλείσουμε τελείως το μάτι μας. Παίρνω λίγη από την πουδρίτσα της παλέτας με τα κονσίλερ και τη βάζω κάτω από το φρύδι. Παίρνω το τερακότα Stardust και χρησιμοποιώντας το μικρό μου το δαχτυλάκι, το βάζω εσωτερικά του ματιού. Χρησιμοποιώ το Miracle Pencil, το οποίο είναι για να το βάζετε εσωτερικά του ματιού για να ανοίξει το μάτι σας, αλλά και για να διορθώνετε το κραγιόν σας. Οπότε εμείς θα το βάλουμε εσωτερικά του ματιού. Great Curl and Volume Mascara, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βουρτσάκι, το οποίο προσφέρει μήκος και όγκο, έτσι ακριβώς όπως γράφει το όνομά της. Είναι έτσι λίγο στραβό, το οποίο βοηθάει να αγκαλιάσει όλες τις βλεφαρίδες. Έχει κοντά δοντάκια που βοηθάει να τις πιάσετε από τη βάση τους για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Και όπως βλέπετε, δεν τις γύρισα επίτηδες για να δείτε το αποτέλεσμα αυτού εδώ του προϊόντος. Πώς περάσατε τα Χριστούγεννα? Εγώ δεν έχω κανονίσει κάτι ιδιαίτερο. Γεύμα με την οικογένεια, κλασικά. Δεν μου αρέσουν τα Χριστούγεννα, όπως σας είπα, γιατί θυμάμαι αυτούς που δεν έχω κοντά μου. Τους θυμάμαι ακόμα πιο έντονα αυτή την περίοδο, οπότε δεν είμαι για πολλά αυτές τις μέρες. Δηλαδή και που βάφομαι, εντύπωση μου κάνει αυτή τη στιγμή. Α! Λέω κι εγώ, δεν θα συνέβαινε και κάτι άλλο, τι? Μόνο το ξηρό δέρμα? Το αφήνετε να στεγνώσει τελείως και θα το σκουπίσουμε μετά με μία μπατονέτα. Είναι πολύ πιο εύκολο να το διορθώσετε όταν είναι ξηρό. Τα Χριστούγεννα είναι μια καλή εποχή να βάλετε ψεύτικες βλεφαρίδες. Μην αγχώνεστε, θα το βγάλουμε αυτό, δεν θα φύγουμε έτσι. Έχω λοιπόν να σας δείξω δύο ζευγάρια για οποιαδήποτε προτίμηση. Οι 06 είναι βλεφαρίδες οι οποίες στην αρχή τους, δηλαδή στην εσωτερική γωνία, είναι πιο αραιές και όσο προχωράνε γίνονται πιο μακριές και πιο πλούσιες. Και οι 07, τις οποίες θα φορέσω αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά πιο κοντές και πιο φυσικές. Έχουν και κόλλα μέσα, οπότε πάμε να τις δούμε. Λοιπόν, έχουν αυτήν εδώ την κόλλα, είναι πάρα πολύ μικρούλα. Όταν βάζετε κόλλα στις ψεύτικες βλεφαρίδες σας, εντωμεταξύ πάρα πολλές από εσάς μου έχετε ζητήσει βίντεο με ψεύτικες βλεφαρίδες, φροντίστε να βάζετε λίγο παραπάνω κόλλα στην άκρη. Γιατί συνήθως οι άκρες είναι αυτές που ξεκολλάνε πολύ πιο εύκολα. Απαλά με τη μάσκαρα θα κάνουμε ανάμειξη
στις φυσικές και στις ψεύτικες. Επίσης ήταν πάρα πολύ εύκολο να τις βγάλω τη συσκευασία και προσαρμόζονται τρομερά εύκολα, θα έλεγα, στην καμπύλη του ματιού. Ναι, βγήκε τόσο ανώδυνα όσο περίμενα. Καλύτερα. Αυτό που με χαλάει με την κόλλα κατευθείαν είναι ότι είναι μαύρη και φαίνονται τα λάθη σου. Δηλαδή, πώς θα φύγει αυτό? Έλα, εντάξει μωρέ, με λίγο μπατονέτα έφυγε. Δεν ήταν τόσο φοβερό όσο περίμενα. Λοιπόν, η Golden Rose έχει 5 νέες αποχρώσεις στα υγρά της κραγιών και θα επιλέξω λογικά αυτήν εδώ, είναι η 16. Είναι ένα ωραίο beige καφέ χρώμα. Ξέρετε πόσο λατρεύω αυτά τα κραγιόν, έχω κάνει ολόκληρο βίντεο για αυτά εξάλλου, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Λέω λοιπόν στο κέντρο των χιλιών να κάνουμε ένα ombre και να βάλω λίγο τη 13, που είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμη από την 16 που φορά αυτή τη στιγμή. Ίσα ίσα τοποθετώ το προϊόν ταμποναριστά. Το ξέρω ότι χρησιμοποιώ πολύ μεγάλο πινέλο, αλλά αυτά με βολεύουν για κάποιο λόγο. Και φυσικά θα βάλω το καινούριο προϊόν από την Golden Rose, είναι το Makeup Fixing Spray. Είναι στην ουσία ένα νεράκι το οποίο ανανεώνει το μακιγιά σας και όταν τελειώσετε το μακιγιά σας μπορείτε να το φορέσετε και να το κάνετε να διαρκεί όλη μέρα. Μυρίζει φανταστικά. Οπότε, τελείωσε αυτό το look. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Το ξέρω ότι είχαμε πολλά ευτράπελα με αυτό το look, αλλά αυτή η ξηρότητα στο δέρμα μου πραγματικά με αποσυντόνισε. Ελπίζω να σας βοήθησα να δείτε τα προϊόντα όσο καλύτερα γίνεται. Πάμε τώρα στο κομμάτι του διαγωνισμού. Μία τυχερή μου συνδρομήτρια θα κερδίσει ένα πινέλο από την Golden Rose, αυτό εδώ λοιπόν, το οποίο είναι το αγαπημένο μου για τα κοψίματα. Ένα contour kit, το οποίο σας το έδειξα πριν και το έβαλα σε εφαρμογή. Έχει απίστευτες αποχρώσεις που πιστεύω ότι θα βολέψουν την οποιαδήποτε από εσάς και μία από τις καινούργιες αποχρώσεις. Όποια θέλετε εσείς. Και θέλω να μου πείτε κάτω σε σχόλιο ποια απόχρωση θέλετε να κερδίσετε. 13, 14, 15, 16 και 17. Οι τρόποι που μπορείτε να λάβετε συμμετοχή είναι τρομερά απλοί. Να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο. Να έχετε κάνει like σε αυτό το βίντεο και να μου πείτε κάτω στο σχόλιο ποιες από αυτές τις 5 αποχρώσεις επιλέγετε. Τόσο απλή η όρη, προαιρετικά ακολουθήστε την Golden Rose σε Facebook, Twitter, Instagram. Θα σας έχω όλους τους προαιρετικούς όρους κάτω στην περιγραφή, όπως επίσης και την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού. Αυτό ήταν λοιπόν το μακιγιάζ. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια επίσης ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο προϊόν από την Golden Rose. Εγώ θα πω σίγουρα τα υγρά κραγιόν, αν και πολλά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα λάτρεψα και αυτά. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας. Κάντε like αν σας αρέσουν τα βίντεο με μακιγιάζ για να ξέρω να κάνω περισσότερα. Εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς ομορφιές μου θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!